όλα τα παιδιά από το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο, αλλά και από όλες τις ταξικές, πραγματικά τις ταξικές δυνάμεις, βρίσκονται στο πλευρό μας. Γι' αυτό λοιπόν λέει, όταν οι λίγοι ενωθούν γίνονται πολλοί, και όταν οι πολλοί ξαναενωθούν γίνονται ποτάμι. Και όταν γίνεσαι ποτάμι δεν μπορείς να γυρίσεις πίσω. Και πας, γιατί αυτή η δύναμη έχει και το δίκιο με το μέρος. Δεν είναι μόνο οι απολύσεις, όπως έχω πει πολλές φορές, και όταν θα μιλάτε σε κόσμο, δεν είναι μόνο οι απολύσεις. Οι απολύσεις είναι ο εκβιαστικός τρόπος της εργοδοτικής πλευράς για να υποκύψουμε. Να σκύψουμε το κεφάλι για να υπογράψουμε ατομικές συμβάσεις, ό,τι χειρότερο για έναν εργαζόμενο, η ατομική σύμβαση, γιατί δεν ξέρεις τι μέρα θα δουλεύεις, τι ώρα θα δουλεύεις, με τι συνθήκες, με τι μισθό, τίποτα. Θα σου λέει Δευτέρα, Τρίτη έχει δουλειά, Τετάρτη, Πέμπτη δεν έχει. Και επειδή κάποιοι που βάλαν την ουρά τους μέσα στα σχέλια, παλιοί συνάδελφοι, λένε, εγώ λέει με 700 ευρώ είμαι καλά. 700 ευρώ αν δουλεύεις όλη τη βδομάδα και όλο το μήνα. Αν όμως σου πει 5 μέρες το μήνα να μην δουλέψεις, τα 700 γίνονται 500. Και αντιλαμβάνεσαι, τέτοιες συνθήκες δεν θέλουμε όταν έχουμε μια ιστορία εδώ πάνω από 30 χρόνια. Εμείς είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε και έχουμε και λύσεις και έχουμε κάνει και προτάσεις. Όμως με εκβιασμούς, με απειλές και με τρομοκρατία δεν πρόκειται να βρεθεί λύση. Η λύση βρίσκεται εκεί που πραγματικά είναι το δίκιο, και είναι να πάρουν πίσω τους 15 άδικα εκβιαστικά τρομοκρατικά απολυμμένους συναδέλφους και να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, να βρεθεί μια κοινά αποδεκτή συλλογική σύμβαση εργασίας. Διότι το έχω πει πολλές φορές, θα το ξαναπώ, γιατί υπάρχουν και κάποιοι νέοι που δεν το έχουν ακούσει. 3 χρόνια ως εργαζόμενοι στη Μαλαματίνα βάλαμε πλάτες, δίνοντας το 20% από το μισθού μας όλοι οι εργαζόμενοι, για να αναστηλωθεί η εταιρεία. Ανταμοιβή μας ήταν οι απολύσεις. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει εμείς να είμαστε και οργανωμένοι, να είμαστε και πειθαρχημένοι και ενωμένοι, για να τελειώσει αυτή η μάχη, όπως όλες οι μάχες μέχρι τώρα στα 30 και πλέον χρόνια ιστορίας αυτού του σωματείου, με νίκη. Εγώ προσωπικά είμαι σίγουρος ότι θα τελειώσει με νίκη. Δεν κάνουμε πίσω. Και μάτ να έρθουν σήμερα όπως ήρθαν χθες και προχθές και παραπροχθές. Εμείς έχουμε κερδίσει ένα πάρα πολύ βασικό. Την συμπάθεια, την εκτίμηση και τη συμπαράσταση του κόσμου. Του καταναλωτικού κοινού. Και όταν το καταναλωτικό κοινό γυρίσει ανάποδα, δυστυχώς αυτοί οι ηθήνοντες, τα Golden Boys εδώ μέσα και τα διευθυντικά στελέχη, οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια την εταιρεία στο να πατώσει. Γιατί χάνουν πελάτες, χάνουν καταναλωτικό κοινό με τη συμπεριφορά τους. Με αυτή την εκβιαστική και την τρομοκρατική συμπεριφορά που έχουν απέναντι σε αυτούς τους εργαζόμενους που βοήθησαν να ανέβει η εταιρεία. Και το βοήθησαν, το βάζω σε εισαγωγικά για να μην υπάρχει παρεξήγηση. Σήμερα λοιπόν θέλω να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν θα έρθουν, γιατί θα έρθουν τα αδέρφια μας στα ΜΑΤ, θα έρθουν εδώ, θα έρθει η αστυνομία όπως κάθε μέρα, σήμερα όμως θα είναι λίγο περισσότεροι. Θέλω να είστε προσεκτικοί, δεν θα αφήσουμε να περάσουν μέσα απεργοσπαστικός μηχανισμός. Τα διευθυντικά στελέχη, όπως έχουμε πει, μπορούν να περάσουν μέσα για να λειτουργήσει, γιατί θυμίζει εγκαταλειμμένο εργοστάσιο η εταιρεία. Αυτή η εταιρεία που πάνω από 120-130 χρόνια είχε ζωή, την έχουν εγκαταλείψει. Την έχουν εγκαταλείψει για τον εγωισμό, την έχουν εγκαταλείψει γιατί την πήραν τζάμπα. Την πήραν τζάμπα γιατί είχαν μπάρμπα στην κορώνη, και πλέον θα το πούμε ξεκάθαρα. Με την ανοχή υπουργών της Νέας Δημοκρατίας και συγκεκριμένα του κυρίου Σκρέκα, δόθηκε η εταιρεία στους αδελφούς Κρομίδα, στην Μάντις δηλαδή, και αυτή τη στιγμή καταπατούν και το σχέδιο εξυγίανσης, γιατί το σχέδιο εξυγίανσης είναι ξεκάθαρο. Μαζί με όλους τους εργαζόμενους, μαζί με όλα τα τμήματα, με την παραγωγή και τις πωλήσεις στη Θεσσαλονίκη, στο εργοστάσιο της Θεσσαλονίκης, όπου θα γίνουν και επενδύσεις. Όταν έρχεσαι 3 μήνες μετά αυτό το σχέδιο να το απορρίπτεις, από τη στιγμή που διώχνεις εργαζόμενους αλλά και κλείνεις τμήματα, άρα ξεγέλασες και τη δικαιοσύνη. Θα απευθυνθούμε και εκεί.